Νομίζω ήταν θέμα διαχείρισης. Έπρεπε να διαχειριστούμε έξυπνα αυτό το παιχνίδι. Έπρεπε να κρατήσουν ορισμένοι παίχτες μας δυνάμεις για το επόμενο. Φυσικά παίζαμε και με έναν πολύ καλό αντίπαλο, όπως είναι ο Αστέρας, με έναν πολύ καλό προπονητή και μπορώ να πω ότι μας δυσκόλεψε αρκετά. Ευτυχήσαμε, πήραμε τους 3 βαθμούς και δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά έτσι όπως τα θέλουμε. Τι σημαίνει το παιχνίδι που αποκτήσατε για εσάς? Το επόμενο παιχνίδι νομίζω για μας είναι όλη χρονιά. Είναι τελικός για μας και θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να μπορέσουμε να περάσουμε στους ομίλους. Ναι, σίγουρα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Ευτυχώς και ο προπονητής προσπάθησε να μας βάλει στο κλίμα του παιχνιδιού. Ήταν πρώτο παιχνίδι για τη Super League, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι γιατί ο στόχος είναι διπλός. Πρέπει να βγούμε πρωταθλητές και να βγούμε στους ομίλους. Νομίζω από την αρχή της προετοιμασίας έχουμε θέσει κάποιους στόχους και πρέπει να τους στηρίσουμε. Αλεξάνδρε, στα περισσότερα παιχνίδια που πάμε να δώσω το 0 στην άμυνα δεν χρειαζόταν επέμβηση τόσο πολύ. Σήμερα φέτος κάτι αλλάξει. Σήμερα έκανες αρκετές επεμβάσεις. Νομίζω είναι... Όχι, δεν είναι θέμα της άμυνας, είναι η λειτουργία της ομάδας. Απλώς συμβάλλει νομίζω και ο παράγοντας κούραση. Τα παιδιά είναι κουρασμένα, δίνουμε συνεχόμενα παιχνίδια. Η άμυνα ξεκινάει από την επίθεση. Πάρα πολύ καλή η αμυντική λειτουργία μας. Όσον αφορά τις φάσεις, νομίζω σε όλες τις ομάδες του πλανήτη οι τερματοφύλακες έχουν δουλειά. Έτσι. Και, στη Manchester City, όπως είδαμε και σήμερα, είχε δουλειά ο Έντερσον. Είναι πολύ ευχάριστο που διαχειριστήκαμε το παιχνίδι, πήραμε τους 3 βαθμούς και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή η νίκη νομίζω είναι ένα λιθαράκι, να το πω έτσι, η βάση για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι σημαντικό κάθε παιχνίδι, δεν μπορώ να βάλω ταμπέλα σε αυτό το παιχνίδι. Ξεκινάει ένας γολγοθάς και πρέπει να είμαστε αντάξιοι όλοι προς το όνομα της ομάδας. Νομίζω πρέπει κάθε παιχνίδι να το βλέπουμε το ίδιο. 3 βαθμοί και μόνο και τίποτα παραπάνω. Όχι, το ίδιο θα συνεχίσουμε. Όπως δουλεύουμε με τους συνεργάτες του προπονητή, τον κύριο Σκιαθήτη και τα υπόλοιπα παιδιά, το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Στο 100% πρέπει να πάρουμε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να περάσουμε στους ομίλους. Και εφόσον η συνταγή είναι επιτυχημένη, δεν πρέπει να αλλάζει.